Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24. Άλλη σύνθεση σήμερα, διαφορετική. Νίκος Μοσχοβίτς εδώ πέρα. Έλα ρε αγάπη, έλα. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή αποδεκατισμένοι είμαστε, τι γίνεται. Έτσι πιστεύεις. Έχει συμβεί κάτι, δεν πάει κάτι καλά. Ο ένας είναι στην Αθήνα, ο άλλος είχε λίγο δύσκολα, κάποιες διαταραχές. Ωραία, από χθες ο συνάδελφος που ήταν να είναι εδώ μαζί σου. Οπότε εμείς το γαλλικό κλειδί. Ωραία, Νίκο. Εννοείται ότι είμαστε στις επάλξεις. Και καιρό έχει να συμβεί αυτό. Ναι, όντως είναι αλήθεια αυτό. Δεν αποκλειστήκες νωρίς, τι να σε κάνω. Δεν συνέχισε στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει. Είδες τι σου κάνει η Ευρώπη, ρε Νίκο. Εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε το Σταύρο στην Αθήνα, θα μιλήσουμε στην πορεία μαζί του να μας πει τι περιμένουμε για το απόγευμα. Στις 7 θυμίζουν το παιχνίδι, γιατί πολλοί μπερδεύεστε, νομίζετε είναι σε 7.30, αλλά είναι σε 7. Θα πούμε πολλά για μπάσκετ. Mm-hmm. Εννοείται, όταν είναι ο Νίκος Μοσχοβίτς εδώ, σταματάνε όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύουμε θα έχουμε και μια ωραία κουβέντα. Πολύ ωραία κουβέντα. Για την ομάδα, για την πρόκληση, την ήττα χθες, το παιχνίδι που έρχεται, που όπως και να το κάνουμε, είναι στο μυαλό όλων. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είναι η αλήθεια. Έχουμε. Ο Δέλτα Μη, τι έγινε, αγάπη, που είναι. Ο Δέλτα Μη, Νίκο, σύμφωνα με την τελευταία αποκάλυψη, ναι, είναι στη Ρωσία. Στη Ρωσία! Λες να πούνε ότι είναι, ας πούμε, και στο Ροστόφ, ας πούμε, θα το δούμε κάπου και αυτό. Γιατί όχι, ο Δέλτα Μη. Αυτό πάλι που έχει διαφύγει, αλλά ξέρουμε και που είναι. Αυτό πάλι που γίνεται, ρε εσύ. Ή, ας πούμε, το γεγονός ότι τόσο καιρό ήταν το αυτονόητο ότι μπορεί να συμβεί αυτό και συνέβη τελικά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξε, είναι από τα ωραία πράγματα που παρακολουθούμε. Το σκηνικό πόσο καιρό έχει που έγινε, έχει... Μέσα Δεκέμβρη. Μέσα Δεκέμβρη, δηλαδή έχουμε φάει 2 μήνες. Ναι. Ναι, σχεδόν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δει βίντεο. Έχουμε μάθει... Μέχρι και τι αγόρασαν. Το ποιόν αυτών που το κάνανε. Ναι. Σωστά. Όλοι στην πορεία. Έχουμε μάθει τα αρχικά τους και όχι τα ονόματα. Ναι. Okay. Πλέον έχουμε μάθει ότι ο ένας διέφυγε και μάλιστα ξέρουμε και πού πήγε. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Να πούμε βέβαια την αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος κατηγορείται γι' αυτό, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάποια απόφαση. Ναι. Έτσι, πώς το πάμε πολύ τυπικά. Αλλά και πάλι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος αυτός, ο Δέλτα Μη, θα πρέπει να προσέχει, ρε παιδί μου, και λίγο, γιατί έχουμε δει σε κάτι τις υποθέσεις συμβαίνουν πολλά. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Ναι, σωστά. Τι θα σου ξημερώσει. Σωστά, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο. Αλλά εγώ πραγματικά απορώ πώς γίνεται να έχει διαφύγει κάποιος, αλλά ξέρουμε και πού είναι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το. Εντάξει, το είναι τραγικό το μεταξύ. Γιατί τόσες φορές το συζητούσαμε εδώ πέρα. Ειδικά ο Στέργιος ήταν αυτός που έλεγε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη, ότι μην είστε αισιόδοξοι, το έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοια. Αλλά λέγαμε τόσες φορές ότι δεν μπορεί αυτή τη φορά να μην κουνηθεί τίποτα. Γιατί υπάρχουν στοιχεία για όλα. Είναι κάτι που έγινε μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο, βίντεο, υπήρχαν κάμερες παντού, ναι, ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Και πάλι έγινε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά σε κάνει να απορρείς το γεγονός ότι τόσο καιρό έβγαιναν τόσα στοιχεία και μάλλον έβγαιναν για να οδηγήσουν αυτή την υπόθεση όπου ήθελαν. Αυτό φαίνεται. Δεν φαίνεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ένα σκηνικό το οποίο στους περισσότερους δεν κάνει εντύπωση και όντως δεν είναι κάτι που δεν το περίμενες. Δηλαδή, δεν περίμενες ότι θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθούν. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, εσύ. Και λόγω timing και όλα αυτά που έγιναν, περίμενες ότι θα γίνει κάτι παραπάνω. Ότι δεν θα τα αφήσουν έτσι. Γιατί τώρα είναι στη σέντρα όλα. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι τα παιδιά δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα. Ναι, Δέλτα Μη κατάφερε, πήγε όπου πήγε. Ναι, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό μπορεί να έχει γίνει εδώ και μέρες έτσι. Και απλά τώρα να το βγάλουν στη φόρα. Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Ναι, μπορεί να μην διέφυγε χθες. Ναι. Να έχει κανένα 3 εβδομάδες. Αλλά τώρα το μαθαίνουμε. Γιατί είναι, και τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σωστό και αυτό. Ναι. Και ναι, τα υπόλοιπα προφανώς θα μαθαίναμε λίγο όποτε ήθελαν αυτοί, με κάποια καθυστέρηση. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ένα σκηνικό το οποίο το παρακολουθούμε. Τι να παρακολουθείς τώρα, Νίκο. Να δούμε πού, αν θα βρεθεί στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο, που έλεγε το τραγούδι. Και το Δέλτα Μη τον παρακολουθούσαν όλοι και διέφυγε. Ο Δέλτα Μη. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδι σήμερα, αγάπη. Ναι. Περίεργο παιχνίδι. Είναι αρκετά περίεργο το μάτς σήμερα. Ολυμπιακός σήμερα παίζει. Και αυτός. Ολυμπιακός, ναι. Σήμερα παίζει με την Λαμία. Είναι Ολυμπιακός Λαμία αυτό. Νομίζω είναι Λαμία. Λαμία Ολυμπιακός. Μάλιστα. Okay. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάει και αυτός με πάρα πολλές αλλαγές, έτσι. Και... Νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που, είναι εκτός, που δεν κακίζεις κανέναν. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις γιατί έχουν μείνει τόσοι παίκτες εκτός, γιατί μπαίνεις από το πλάνο του παιχνιδιού της Κυριακής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συμφωνώ.
Και επίσης, θα τα πούμε και με τον Σταύρο λίγο μετά τις 12.30. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω. Βέβαια, πρωτού πω αυτό, δηλαδή το ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει επιλογές και όλα αυτά και θα δούμε και καινούριους παίχτες, τον Ίγκασον, τον Ολιβέιρα, μίσο το Σφιντέρ και να το δούμε από την αρχή. Έχει επιλογές θεωρητικά. Γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν έπεσε στην Ευρώπη, όταν βλέπουμε τις επιλογές του, στα χαρτιά κυρίως τις είχε τις επιλογές. Βέβαια, τώρα θα πάμε να παίξουμε στον Πανιόνιο. Δεν θα πάμε να παίξει, ξέρω εγώ, με την Πάτε Μπόρισοφ, λέω ένα παράδειγμα. Που όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι ομάδα καλού επίπεδου. Ναι. Είναι λίγο ερωτηματικό. Είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι σήμερα. Κοίτα, για μένα το ερωτηματικό είναι ότι η χημεία βασικά. Mm-hmm. Ότι αυτό το σύνολο που θα παίξει σήμερα δεν έχει χημεία σίγουρα, γιατί θα παίξει για πρώτη φορά όλοι μαζί. Απ' την άλλη όμως, όταν ας πούμε ένας παίκτης τύπου Ολιβέιρα και αυτού του επίπεδου και με όσα έχουμε δει και όσα τον ακολουθούν μπαίνει να παίξει σε ένα μάτς τέτοιο κόντρα στον Πανιόνιο, σε αυτό τον Πανιόνιο, που και ο Πανιόνιος κατά τα ψέματα τώρα μας το έλεγε και εδώ πέρα ο Θοδωρής Βασίλης πριν από μερικές ημέρες, ότι ο Πανιόνιος δεν μπορεί να έχει πολύ υψηλές βλέψεις, ας πούμε, στο κύπελο. Τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, να καθαρίσει λίγο εκεί τη χρονιά. Εντάξει, δεν είναι ένας αντίπαλος που θα τρελαθεί, ας πούμε, για το κύπελο. Και είναι και μια ομάδα με διάφορα προβλήματα, έχει θέματα. Τώρα, ας πούμε, παίκτες τύπου Ολιβέιρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουν τεράστιο θέμα. Σίγουρα θα θέλει κάποια λεπτά για να προσαρμοστεί λίγο στο παιχνίδι και σε όλα αυτά. Αλλά ρυθμό έχει, ποιότητα έχει και αυτοί οι παίκτες θα μπαίνουν τόσο γρήγορα. Γιατί θεωρώ ότι ειδικά για τον Ολιβέιρα και τον Ίγκασον, πολύ εύκολα ο Λουτσέσκου τους ρίχνει στη μάχη. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες πιστεύω ότι σε άλλους παίκτες δεν θα συνέβαινε το ίδιο. Αλλά προφανώς κάτι είδε. Ναι, σωστά. Νομίζω και η στοιχημία είναι κυρίως αυτό το σύνολο. Αλλά έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Κοίταξε, επειδή θα δούμε αρκετά. Και Πέδρο Ενρίκε και σήμερα. Ναι, βάζει, και ένας ακόμα παίκτης που θεωρητικά πριν έρθει λέγαμε ότι δύσκολα θα μπει. Ναι. Και να που πάει να παίξει. Εντάξει. Ό,τι και να γίνει σήμερα, έχει τη ρεβάνη στην Τούμπα. Οπότε το όποιο λάθος, καλή ώρα, παράδειγμα, χρησιμοποιώ το πιο πρόσφατο με την Παναχαϊκή, μπορείς να το διορθώσεις. Ακριβώς, ναι. Αν γίνει δηλαδή η στραβή. Αν και εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχει κίνητρο, υπάρχει το κίνητρο της πρόκρισης, θα υπάρχουν καινούργια πρόσωπα που θα παίξουν και κάποιοι για πρώτη φορά. Οπότε θα έχουν εξής να δείξω το κάτι παραπάνω και όλα αυτά. Νομίζω θα δούμε κάτι καλό από τον ΠΑΟΚ σήμερα, τουλάχιστον αφορά την εικόνα του σε κατάσταση διάθεση, κινήτρου και όλα αυτά. Γιατί στην Πάτρα, ας πούμε, πρόβλημα και εκεί. Δεν ήταν μόνο κακή εικόνα αγωνιστικά, ήταν και φαινόταν και η διάθεση ότι ήταν πολύ χαμηλά. Σήμερα νομίζω ότι επειδή έχει καινούργια πρόσωπα, θα δούμε κάτι διαφορετικό. Α, μπράβο, θα στο πήγαινα και εκεί. Ότι σκέψει τώρα. Σου βάζω για παράδειγμα το Μάτος, ωραία, και βάλε τον χι παίκτη. Μπαίνει σήμερα και παίζει αυτό το παιχνίδι. Τι έχει στο μυαλό του, αυτό το παιχνίδι ή το παιχνίδι τη Κυριακή? Έχει να δείξει κάτι? Όχι. Έχει να αποδείξει πράγματα ο Μάτσο στο παιχνίδι. Εγώ έχω τη λογική ότι κανένας παίκτης δεν μπαίνει να παίξει και σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι. Ωστόσο, αυτή υπάρχει το εξής. Η εμπειρία λέει ότι όταν ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, στο προηγούμενο, ο παίκτης που να παίξει στο επόμενο, να το πω έτσι, συνήθως είναι τόσο όσο. Δηλαδή, αυτό, να μην κάνω κάτι φοβερό, να μην εκτεθώ. Ναι. Έτσι. Οπότε αυτό μπορεί να το πληρώσει όταν έχει αυτή τη λογική. Εγώ νομίζω ότι το να έχει τόσες αλλαγές ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που έχει αυτό το μάτσο που έχει μπροστά του την Κυριακή. Και έχει και την επιβάρυνση από την ΑΕΚ, έτσι. Που ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν αν πάρει το 11. Συμφωνώ. Και επίσης γενικά να έχουμε στο νου μας πάντα ότι όταν υπάρχουν. Και έχει προηγηθεί και εβδομάδα με παιχνίδια συνεχόμενα πάλι, έτσι. Ναι. Όταν υπάρχουν παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες. Εγώ δεν λέω ότι οι προπονητές διαλέγουν οι παίκτες, απλά στοχεύουν. Στοχεύουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι βλέποντας και. Πες το πώς το λένε και το. Κόπο κόλλημα τώρα. Το μηχάνημα που έχουν αρέσει, όχι τις συνθέσεις. Το V-Track. Ωραία. Και το. Βλέπουν και όλα τις αναλύσεις όλοι οι προπονητές και οι βοηθοί του, τέλος πάντων. Το πού είναι και ο κάθε παίχτης, έτσι, όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση. Οπότε γι' αυτό λέω ότι στοχεύουνε. Ναι. Μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σήμερα στη Νέα Σμύρνη να κάνει τουρισμό. Έχει δει και το φοβερό στη Νέα Σμύρνη, είναι η αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση,
καλά κάνει, λέω εγώ, και κάνει τις αλλαγές. Θα φανεί βέβαια κατά πόσο κάνει καλά, γιατί έχει μπροστά ένα πολύ, πολύ σημαντικό μάτς που είναι μεγάλο στόχος. Να το πω έτσι. Γι' αυτό που λέω το στοχεύουμε. Και είναι αυτό που λες, ότι ό,τι και να γίνει σήμερα, υπάρχει και μια ρεβάνς. Διορθώνεται. Ναι. Ναι. Θεωρητικά διορθώνεται. Δηλαδή την Κυριακή δεν έχει πολλά περιθώρια. Ναι. Εντάξει, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή και με την ισοπαλία είναι εντάξει, δεν χάνει κάτι. Ενώ ο Ολυμπιακός χάνει ουσιαστικά κάτι, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ με αυτή την νοοτροπία την Κυριακή. Ουσιαστικά στο μυαλό όλων είναι το παιχνίδι όλων των αγώνων, ο τελικός ουσιαστικά. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, έχει λογική αυτό που συμβαίνει και δεν είναι τυχαίο το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός στη Λαμία θα παίξει με πάρα πολλές αλλαγές. Με ίδια αντιμετώπιση όπως αυτή του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά να είναι όλοι έτοιμοι για την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει και θέμα νομίζω στα back. Mm-hmm. Είναι εκτός ο Ομάρ, αν θυμάμαι καλά, και θα παίξει το Ρωσίδη σε δύο συνεχόμενα, που είναι λίγο επίφοβος το Ρωσίδη. Αλλά γενικά βλέπεις ότι και οι δύο προπονητές το πάνε εκεί σήμερα με πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα. Που και αυτό μεταξύ μας μπορεί να είναι και καλό, γιατί σου λέω, για μένα το να μπει ο Γιαννούλης, που ξέρει ότι την Κυριακή θα παίξει ο Βιερίνα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ας πούμε, ο Γιαννούλης. Θα δείξει πέντε πράγματα παραπάνω. Θα μπει ο Λίρατζης. Είναι ευκαιρία να δείξει πέντε πράγματα παραπάνω. Θα μπουν οι νέοι, οι καινούργοι παίκτες. Θα πρέπει πρώτη φορά να δείξουν πράγματα. Όλοι. Ο Σβιντέρσκι. Υπάρχει ακόμα κίνητρο και ο Καρέλης. Σε αρκετούς. Υπάρχει το θέμα. Σε αρκετούς. Είναι τώρα βασικά. Το κομμάτι της εικόνας αγωνιστικής, της χημίας που λέει και η Αγάπη και σωστά το αναφέρει. Οκ, προφανώς και είναι ερωτηματικό, γιατί θα παίξουν για πρώτη φορά όλοι αυτοί μαζί. Θα δούμε και Ίγκασον λογικά. Ίγκασον με Τόσκα θα δούμε. Κοίτα, ναι, αλλά υπάρχει και ο Μαλεζάς, ναι. Που για μένα μην τον ξεγράφουμε και τον Μαλεζά για σήμερα, ναι. Γιατί έχει πολλές πιθανότητες κι αυτός. Mm-hmm. Αλλά ναι, η λογική λέει το δίδυμο που ξεκινάει είναι Τόσκα με Ίγκασον. Επίσης υπάρχει θέμα στην κορυφή με τον Καρέλη, και αυτός νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες, ναι. Αντί του Σβιντέρσκι. Mm-hmm. Γιατί τώρα μη γελιόμαστε, και ο Καρέλης πρέπει σε κάποια φάση να πάρει κάποιες ευκαιρίες ακόμα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχασε. Το που μπαίνει σεζόν τώρα. Ναι. Έχασε ουσιαστικά τη θέση του Σβιντέρσκι και πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν τον έχουμε τον Καρέλη. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει η σεζόν από εδώ και πέρα. Ναι. Οι τελευταίες ευκαιρίες για τους περισσότερους είναι αυτά τα δύο μάτια με τον Πανιόνιο. Ναι. Έτσι νομίζω. Βέβαια. Τελευταίες ευκαιρίες, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Κοίτα, όλοι χρειάζονται, όλοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι, αλλά λέω στη λογική του να πάρει κάποιος 90 λεπτό. Αν πάρεις βέβαια το παιχνίδι της Κυριακής, mm-hmm. μετά λίγο αλλάζει η κουβέντα. Γιατί? Γενικά, αν βγάλεις το Φλεβάρι, που είναι τα δύσκολα μάτς, μέχρι και τηλεοφόρο, δηλαδή εκεί πέρα. Τηλεοφόρο, λέω. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων, 3 Μαρτίου, που φεύγει το μάτς με τον Άρη, φεύγει ο Ολυμπιακός, φεύγει ο Παναθηναϊκός. Μετά τα υπόλοιπα είναι μάτς normal. Αν έχεις κερδίσει και την Κυριακή. Φαινομενικά. Ναι. Αν έχεις κερδίσει και την Κυριακή, που μεγαλώνει ακόμη περισσότερη διαφορά, μετά μπορείς λίγο να το διαχειριστείς κάπως. Ναι. Είναι πιο normal. Αλλά okay. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο Κόλκα, που είναι στην Αθήνα από χθες. Θα μας μεταφέρει ό,τι τελευταίο υπάρχει. Φυσικά τη δική του έτσι, την άποψη. Και για την ενδεκάδα, γιατί περιμένουμε να δούμε σήμερα για όσα γίνονται με τον Δέλτα Μη. Έχουμε και ποινική δίωξη. Όχι ποινική. Πειθαρχική δίωξη για Μάνταλο. Ναι. Για τον, από τον αγαπημένο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Τετάρτη φτάσαμε. Καλά αντανακλαστικά τα έλεγε αυτή τη φορά. Εντάξει, μέχρι να δει βίντεο, να κάνει ένα ράν να δείξει. Ναι. Πότε παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό? Τα ράν την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να είναι στα κοντά, ναι. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη κουβέντα αν θα προλάβει να τιμωρηθεί για εκείνο το μάτς, αν θα υπολογίζεται και τι και πώς. Με την εικόνα του Μάνταλου. Ναι, με την εικόνα του Μάνταλου που παίζει απλά για να παίζει. Εβδομάδα. Λοιπόν, πάω ο Ολυμπιακός τώρα, 21η αγωνιστική. 17 Φεβρουαρίου. Μετά, 2019, 7.30 ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Τώρα είναι αυτό που λες ότι ο Μάνταλος δεν το λες σε πολύ καλή κατάσταση, ρε παιδί μου. Απλά παίζει γιατί είναι κάτι για την ΑΕΚ, ωραία. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια πειθαρχική δίωξη. Φοβερά, θα δούμε. Εν τω μεταξύ, βρίσκει και τα κάνει και ο Μάνταλος, δηλαδή στο Βιερίνια. Στο Βιερίνια, ρε βλέπει. Πα στο Βιερίνια, ειλικρινά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Πολύ εντυπωσιακά και φυσικά όλοι οι άνθρωποι εκεί θα σας κάνουν ακριβώς όπως θα θέλετε τα πάντα. Και αν θέλετε η κουζίνα σας να εντυπωσιάσει, τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλο και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμψευτείς κατάλληλους ανθρώπους και φυσικά ποιους άλλους, αν όχι αυτούς της Αναδομό. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στίχημαν προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Για να μπεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή
και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Μάλιστα. Τάκη Ζαχαράτο, πιστεύεις ότι πρέπει να ξαναπάς? Ναι, δεν ήσουν εσύ. Δεν ήμουν, όχι. Δεν ήσουν, δεν αλλά... ήμουν και μεγάλος φαν. Εμείς που ήμασταν, να ξέρεις, εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ ότι θα ναι, μου άρεσε. Εγώ είμαι και μεγάλος φαν. Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι ναι, αξίζει να πάτε. Συνεχίζει όλο το Φεβρουάριο ο Τάκης Ζαχαράτος στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino. Η προπόληση, και σας συνιστούμε γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια παράσταση που ξεκίνησε Δεκέμβριο, πήρε παράσταση τον Ιανουάριο, πήρε παράσταση και το Φεβρουάριο, όπως καταλαβαίνετε. Και Πάσχα. Κανονικά. Προχωράμε. Σε κάποιο βάθος πιστεύω. Μάλιστα. Με το χώμα που γίνεται. Λοιπόν, η προπόληση, τα εισιτήριά σας από το καζίνο 24ωρο, από τα καταστήματα Public, μπορείτε και, και διαδικτυακά να τα βρείτε και τηλεφωνικά στο 72-34-567. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα εν ώψη του Πανιόνιος ΠΑΟΚ και όλα όσα περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα και γενικότερα της εβδομάδας της... τις δύσκολες που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 2. Θα πάμε σε λιγάκι στον Σταύρο στην Αθήνα να πούμε λίγο περισσότερα για το μάτς. Στις 7 η Σέντρα, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλές αλλαγές. Έχουν μείνει πολλοί βασικοί παίκτες εκτός. Ο Ζαμπά ήταν και τιμωρημένος, έχει μείνει για αυτούς εκτός. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα νέα πρόσωπα κυρίως. Και ο Ολιβέιρα και ο Ίγκασον είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν. Σίγουρα θα πέσουν τα βλέμματα επάνω τους, είναι και οι δύο έτσι κι αλλιώς σε καλή κατάσταση. Οπότε περιμένουμε λίγο να τους δούμε πώς θα λειτουργήσουν και μέσα στην ομάδα. Από εκεί πέρα θα δούμε και άλλα πρόσωπα. Προφανώς και τον Μίσης τον περιμένουμε λίγο, γιατί εντάξει έχει πάρει κάποια πρώτα λεπτά, έχει πετύχει και ένα πανέμορφο γκολ, αλλά γενικά δεν έχουμε μπορέσει να τον δούμε έτσι σε ροή. Και δεν νομίζω ότι η Κυριακή βοήθησε κιόλα και πολύ που μπήκε από τον πάγκο. Όχι, αλλά εντάξει, είναι τώρα εκείνη την ώρα να σου πω την αλήθεια, τι να βοηθήσει. Λοιπόν, για πες λίγο, λοιπόν, ξεκινάμε με Πασχαλάκη ή Ρέι, Πασχαλάκη. Πασχαλάκη. Okay. Επειδή είδα μεταξύ και γι' αυτό είχα και ένα μήνυμα τώρα, πολλοί ρωτάνε γιατί δεν αλλάζει και ο Πασχαλάκης. Εντάξει, νομίζω ότι στη θέση του τερματοφύλακα δεν υπάρχει τώρα τόσο μεγάλο θέμα. Να πει ότι θα κάνω και εκεί αλλαγή για να μπει ο Ρέι. Απ' την και άλλη, όντως. Να χτυπήσουμε ξύλο, είναι καλά. Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Πασχαλάκης. Δεν υπάρχει λόγος να του κόψεις έτσι. Ούτε είναι κουρασμένος, έτσι είναι τερματοφύλακας. Τη φόρμα, αλλά απ' την άλλη, όντως, είναι ένα θέμα ότι και ο Ρέι πλέον πάρα πολύ σε καιρός που έχει να αγωνιστεί. Αλλά αυτή είναι η θέση. Έτσι είναι το τερματοφύλακας, παιδιά. Ναι, δεν μπορείς τώρα να κάτσεις να κάνεις αλλαγή χωρίς λόγο. Έτσι πάει. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα για τον Πασχαλάκη. Ξεκινάει κανονικά και σήμερα. Από εκεί πέρα στην άμυνα. Δεξιά, μάλλον Λίρατζης. Έτσι φαίνεται. Πρώτη φορά ενδεκάδα είχε παίξει και στο. Και με την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή, είχε ξεκινήσει. Όχι, νομίζω, στο εκτό. Όχι, στον πάγκο. Στον πάγκο είχε έρθει. Για το δεύτερο παιχνίδι, λέω, νομίζω είχε έρθει από τον πάγκο. Όχι, όχι, πάλι στον πάγκο ήταν. Λίρατζης δεξιά, αριστερά Γιαννούλης. Κανονικά στην θέση. Εντάξει, ο Γιαννούλης νομίζω είχε δώσει το στίγμα ο Λουτσέσκο από ότι. Πριν το ματς. Πριν την Άκη, ποιον είχε παίξει ο Πάγκο, τον Πας Γιάννα, ναι. Όχι. Με τον Πας Γιάννα δεν είχε παίξει ο Γιαννούλης. Ναι. Είχε δώσει το σίγμα εξ αρχής. Δηλαδή, νομίζω ότι από όλους όσους ήρθαν, για τον Γιαννούλη ήταν 99% σίγουρος ο Λουτσέσκο. Ότι είναι έτοιμος να μπει αγωνιστικά. Δεν έχει θέμα στο κομμάτι του γκρουπ που είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή, όταν μιλάει για τον γκρουπ, εννοεί ότι είναι ένας παίκτης έτοιμος να μπει και ο Γιαννούλης όντως είναι έτοιμος. Γιατί. Ήταν και είναι μέσα στην ομάδα, έχει καλές σχέσεις με όλους τους παίχτες, δεν είναι ότι έρχεται τώρα, καινούριο πρόσωπο. Και νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτό το σκηνικό με τον Βιερίνια, ναι. Που και η θέση που παίζει και ο ρόλος που έχει μέσα στην ομάδα είναι πολύ σημαντικός, νομίζω ότι ο Γιαννούλης θα ήταν βασικός. Ναι. Εξ αρχής. Σε εκείνο το μάτι ειδικά, με το ΠΑΣ, ο Γιαννούλης έδειχνε σαν να είχε παίξει με την Κυριακή και ξαναμπεί και την Τετάρτη. Ακριβώς. Σαν να μην έφυγε ποτέ και να ήταν κανονικό κομμάτι της ομάδας. Mm-hmm. Ήταν απίστευτη εικόνα του. Και συμφωνώ και σε αυτό που λες με τον Βιερίνια. Και εγώ το πιστεύω ότι ο Γιαννούλης έχει θέση κανονικά. Ναι, απλά δεν λέω ότι πρέπει να φύγει ο Βιερίνια από εκεί να πάει μπροστά για να παίξει ο Γιαννούλης. Απλά λέω ότι είναι έτσι το σκηνικό με τον Βιερίνια. Ο ρόλος που έχει μέσα στην ομάδα και η θέση στην οποία παίζει και το αγωνιστικό και το κομμάτι το άλλο, το γύρω-γύρω από την ομάδα και ο ρόλος του. Οπότε. Είναι δύσκολο τον Γιαννούλη να μπει τώρα και να παίξει, ειδικά σε αυτά τα μάτς που έρχονται, που είναι παιχνίδια που κρίνουν τίτλο. Να το πω, ναι, εντάξει, το Βιερίνια δεν μπορούσε να τον αφήσει. Όχι, δεν είναι έτοιμος για να μπει να το κάνει. Εγώ πιστεύω έτοιμος και σε αυτό το κομμάτι είναι. Όχι, να κάνουμε, απλά είχε μπροστά τον Βιερίνια. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Κέντρο της άμυνας τώρα δίδυμο. Λέγαμε και πριν ότι για μένα έχει ομάδες τις πιθανότητες, αλλά φαίνεται ότι πάει το Τόσκα Ίγκασον. Ο Ίγκασον, ναι. Που ήταν στη Ροστόφ, ήταν και αυτή στη διαδικασία προετοιμασίας, όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες από Βόρεια. Νομίζω, ναι.
δεν είχαν πρωτάθλημα. Όχι. Ήταν σε φάση κι αυτή. Έχει να παίξει από 12, αν θυμάμαι καλά, Δεκέμβρη. Κακό αυτό. Και 18 ο Ολιβέιρα. Ναι, αλλά ήταν και οι δύο. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο Ίγκασον ήταν και σε φάση. Ναι, μεν δεν έπαιζε, αλλά δεν έπαιζε γιατί ήταν και σε φάση και οι προπονήσεις ήταν διαφορετικές. Δεν κάνανε σαν προετοιμασία ένα πράγμα αυτές οι ομάδες που έχουν τη διακοπή το χειμώνα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι λίγο κακό είναι όσον αφορά το ρυθμό. Είναι όμως βέβαια. Ναι. Νομίζω εκεί. Ναι. Και γι' αυτό σου λέω ότι εγώ σκέφτομαι και το Μαλεζά, γιατί επίσης και το Μαλεζά θεωρώ ότι είναι από τις πολύ τελευταίες ευκαιρίες να τον δούμε. Mm-hmm. Τώρα πάμε για μεσαία γραμμή. Είπαμε Μίσιτς ο ένας και ο Ολιβέιρα ο άλλος. Θα τον δούμε και αυτόν πρώτη φορά. Πέλκας μπροστά τους. Θα δούμε κάτι καλό γενικότερα από τον Ολιβέιρα. Έχω πολύ καλό feeling. Για τον Ολιβέιρα. Ναι, και νομίζω ότι είναι αρκετά ποιοτικός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή την εντύπωση έχω. Κοίτα, για τον Πορτογάλο. Πρώτον, και πώς να μην είναι έτσι, όταν ας πούμε με όποιον έχουμε μιλήσει από την Πορτογαλία, μας λέει ότι ουσιαστικά είχε ρόλο στην Πόρτο. Δεν ήταν ένας παίκτης που η Πόρτο έψαχνε ντε και καλά να τον δώσει. Ναι. Υπολογιστούν κανονικά, είχε παιχνίδια, 17 συμμετοχές, δεν τις λες και λίγες. Και απλά ένα μικρό ζήτημα λίγο με τον Κονσεσάο, ένα. Το μάζεψαν βέβαια λίγο, αλλά υπήρχε ένα μικρό θέμα. Και το γεγονός ότι η Πόρτο έχει και μια ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Κάποιους παίκτες που δεν είναι εύκολο να τους ξεπεράσεις, οκ. Okay. Τον είχαν με λίγο λιγότερες πιθανότητες να παίζει. Ήρθε ο ΠΑΟΚ, έγινε αυτή η συμφωνία και γι' αυτό και ήρθε στην Τούμπα. Εγώ νομίζω ότι αν ο Πορτογάλος είναι καλά από αγωνιστικής πλευράς, δηλαδή καταλαβαίνεις το κορμί του να είναι οκ, okay, ναι, 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 για να μπει και να παίξει. Γιατί επίσης και αυτό φαίνεται. Πολλοί έχετε στο μυαλό σου ότι έρχεται ο παίχτης, μπαίνει μέσα, παίζει 90 λεπτά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και γίνεται κατευθείαν. Ακόμα και για 60 λεπτά να είναι έτοιμος, 60-70 λεπτά, άσχημο δεν θα είναι. Απλά εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να φέρει ένα κλικ παραπάνω ποιότητα στο κέντρο του ναι, ΠΑΟΚ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι παίκτης που δεν έχει σχέση με τον Βέρμπλουμ, έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τον Κάνιας. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι στο ένα κλικ παραπάνω σαν το Σάχοφ. Αλλά νομίζω ότι κάνει καλύτερα πράγματα από τον Ουκρανό. Τα κάνει καλύτερα. Έχει και τρεξίματα. Που για μένα ο Σάχοφ. Δηλαδή, τίμιος γίγαντας. Δίπλα από το όνομά του πρέπει να γράφει στα ουκρανικά τίμιος. Δεν ξέρω, ναι, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Ωραία. Και να έχει αυτό από δίπλα. Ο Ολιβέιρα έχει τρεξίματα. Σε καλή κακή βραδιά του Σάχοφ, έτσι. Είναι για μένα είναι πάντα τίμιος. Ναι. Είναι aggressive παίκτης. Είναι καλός και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Έχει πνευμόνια γενικά. Δηλαδή, απλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το σημερινό. Για τον Ολιβέιρα τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή, για όλους ναι, τους υπόλοιπους ναι, θεωρώ ότι okay, ναι, είναι στο πλαίσιο του rotation και ότι πρέπει αυτοί που έπαιξαν την Κυριακή να μείνουν εκτός για να παίξουν την επόμενη Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Αλλά ναι, στο Ολιβέιρα την περίπτωση, νομίζω ότι έχει και κάποιες πιθανότητες, αν σήμερα δείξει ότι είναι καλά και σωματικά και αν είναι καλά και με την ομάδα, την Κυριακή να τον δούμε. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα αυτή η επιλογή έχει και λίγο το μάτι της στην Κυριακή, του Ολιβέιρα. Ναι. Γιατί και αν όχι για να μπει και να παίξει, ξέρω εγώ, βασικός, να είναι μια λύση. Ανάλογα από το βάθος από τον, πάγκο, ναι. Γιατί πάλι την Κυριακή. Είναι να ξεκινήσει και να παίξει 60 λεπτά. Με τον Κάνιας να μην έχει προπονηθεί ακόμα. Και γενικά ο Κάνιας έχει χάσει πολύ έδαφος πλέον, δηλαδή πολύ δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος. Πας πάλι με Μαουρίσιο και Σάκοφ. Ναι. Που αυτό το δίδυμο με τον Ολυμπιακό και με τη μεσαία του γραμμή ίσως να έχει κάποια θέματα. Ναι. Οπότε για μένα δεν είναι τυχαίο το ζήτημα του Ολιβέιρα για σήμερα. Να τον δούμε λίγο πώς θα είναι. Δεν θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση την Κυριακή να το δούμε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, Πέλκας είπαμε στο 10. Ναι. Που κάτι αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει λίγο ρυθμό. Κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε πιθανότητα την Κυριακή θα δούμε Μπίσεσβαρ πάλι. Ναι. Αλλά ας το περιμένουμε κι αυτό. Κοίτα, έχει αυτό λογική. Με την εικόνα του Μπίσεσβαρ έχει λογική της Κυριακής. Το να παίξει. Έχω λίγο ένσταση εδώ. Ναι. Ναι, έχω. Και το συνδυάζω με τους δύο. Δηλαδή, Σάχοφ, Παύλο Μαουρίτσιο, που είναι ναι, το πιθανότερο. Σου λείπει η αθλητικότητα. Ναι. Θα χρειαστείς έναν ακόμα να κάνει την βρωμοδουλειά που κάνει ο Πέλκας. Να μπορεί τρέχει να χάσεις κάτι άλλο στο κομμάτι της δημιουργίας, γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι καλά σε αυτό το θέμα. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά ανάλογα και με τον αντίπαλο, προσαρμόζεσαι πάντα. Κοίτα, λέω πάλι, εγώ. Και πάλι ο Πέλκας πρέπει να πάρει έτσι κι αλλιώς ρυθμό. Γιατί είχε χάσει και αυτό το έδαφος εκεί λίγο στα Χριστούγεννα και αρχές του Γενάρη. Με τρομαζμό το όπως και να έχει, θα έπρεπε να πάρει πλέον λίγο ρυθμό. Mm-hmm. Οπότε παίζει. Δεξιά περιμένουμε Λιμιό.
Αριστερά είναι αυτό που είπες και εσύ. Περιμένουμε Ενρίκε. Που κι αυτός όταν ήρθε λέγαμε ότι μάλλον θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Ο Λίμνος, εσύ πώς είναι στο γήπεδο? Ναι. Δεν, προχθές δεν. Μου φάνηκε κουρασμένος. Κουρασμένος, δεν... Έτσι μου φάνηκε. Είναι μία φάση. Δεν του έκατσε καλά, δεν ξέρω. Τώρα δεν θυμάμαι λεπτό περίπου. Ο Σιμώνας, λέω, βέβαια το Σιμώνας τώρα και μου ήρθε αυτός. Ο Λιμνιός βγήκε κάπου στο 60, σωστά. Ναι. Λοιπόν, είναι μία φάση που η μπάλα είναι στα δεξιά της επίθεσης της ΑΕΚ. Ναι. Ωραία, δηλαδή στην αριστερή του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση αμυντικού transition. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Είναι σε φάση που γυρνάει. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και είναι ο Μάτος πίσω και ο Λιμνιός που. Ένα στο παρκέ να ήταν. 15 λεπτά, 20 κάπου τόσο. Ναι. Του κάνει νόημα από μακριά ότι ξέρεις, κάτσε λίγο πιο πίσω, κράτα, γιατί φαινόταν ότι δυσκολευόταν να γυρίσει. Μου φάνηκε κουρασμένο. Μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να εγώ το πήρα έτσι. Μου φάνηκε τόσο κουρασμένο, απλά δεν τράβηξε καθόλου. Δηλαδή δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ναι. Δεν έδωσε κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Ας πούμε, πιστεύω ότι η αλλαγή του Πέλκα ήταν αυτή που τον ΠΑΟΚ λίγο τον ξαλάφρωσε προχθές. Γι' αυτό σου λέω για το Μάτς με τον Ολυμπιακό ότι ίσως ο Πέλκας να ταιριάζει πιο πολύ, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί όλα μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Ναι. Τον περιμένουμε πάντως για το Λιμνιό. Και κοίτα, και αυτή η περίοδος είναι περίεργη. Καλείται ξανά ο Λιμνιός να ανέβει γενικά. Ναι. Να βρει λίγο νούμερα, να βρει λίγο ουσία παραπάνω. Λογικό είναι γιατί έχει μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και είναι όλοι καλά πλέον. Ναι. Δηλαδή και ο Καντουρί είναι ανεβασμένος. Mm-hmm. Και ο Ζαμπά είναι πολύ ανεβασμένος. Και ο Λιμνιός παλεύει. Και ο Ενρίκε έρχεται, που δεν ξέρει τι θα σου βγει, αλλά έρχεται. Βλέπεις ότι σιγά σιγά μπαίνει. Και ο Μπίσεσβαρ, τέλος πάντων, είναι αυτός που είναι. Γενικά μεσοεπιθετικά, χτύπα ξύλο, είναι σε καλό φεγγάρι όλοι. Mm-hmm. Βρίσκουν και νούμερα. Ναι. Οπότε για όλους ανεβαίνει σίγουρα ο ανταγωνισμός και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μαζί έχουν κάνει αυτό το ξεπέταγμα. Γιατί ο ένας βλέπει τον άλλον. Και στην κορυφή τώρα υπάρχει αυτό το ζήτημα Καρέλη ή Σφιντέρσκι και οι δύο δοκιμάστηκαν. Πολλοί θεωρούν ότι είναι σίγουρο του Καρέλη. Εγώ νομίζω ότι Σφιντέρσκι θα δούμε. Γιατί είναι ευκαιρία να μπει βασικός. Είναι από την ώρα που ήρθε. Να, το παιδί δεν έχει παίξει σε μια δεκαριά μάτσο, okay. Οκ. Αλλά ναι, είναι στο rotation ο Καρέλης. Έχει μείνει εκτός. Έπαιξε με την Παναχαϊκή. Ναι. Έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι είναι στον πάγκο και ξέρεις, έρχεται από τον πάγκο για να βοηθήσει, ξέρω εγώ, τα τελευταία λεπτά και όλα αυτά. Όχι, έχει μείνει. Είναι, έπαιξε το μάτσο με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Τότε ναι. Δεν ήταν. Ναι, και έβαλε και τα γκολ. Και έκτοτε τον ξαναείδαμε. Ναι, και δεν είναι ούτε στι αποστολέ. Γι' αυτό λέω, θα μου κάνει λίγο εντύπωση εμένα. Το να ξεκινήσει ο Καρέλης αντί του Σφιντέρσκι μου φαίνεται για πιο normal. Απλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οι προπονητές βλέπουν και τις αναλύσεις και όλα αυτά. Επειδή ο Σφιντέρσκι είναι σε τέτοια φάση ναι, που λέγαμε για τον Ίγκασον, ναι. Δηλαδή με Τουρκία, διάστημα προετοιμασίας και όλα ναι, αυτά. Τουρκία και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε φάση να βγάλει 60-70 λεπτά αγώνα. Ναι. Έτσι. Μπορεί σε αυτή τη φάση που είναι να μπορεί να βγάλει 30. Και τα λογική λέει ότι μπορεί και να το μοιράσει. Ο Σφιντέρσκι παίζει μόνο στο σέντερφορ. Ναι. Παίζει. Ο Καρέλης δύσκολα. Είναι άλλο το παιχνίδι του, ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Απλά είναι πολλοί παίκτες που σήμερα περιμένεις να δείξουν κάτι. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί όλοι αυτοί που θα παίξουν, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποιος που είναι σίγουρος και θα σου πει ότι okay, έχω παιχνίδια, άλλο ένα. Όλοι είναι να δείξουμε. Θα το δούμε πώς θα βγει. Okay. Εντάξει, σίγουρα το ενδιαφέρον είναι στα καινούργια πρόσωπα, αναμενόμενο. Για να δούμε πώς είναι ο Ολιβέιρα, πώς είναι ο Ίγκασον, παίκτες που. Ειδικά, εντάξει, στον Ισλανδό εδώ θα έχουμε καιρό να τον δούμε, είναι η αλήθεια. Αυτό του Ολιβέιρα είναι. Του Πορτογάλου είναι λίγο. Και επειδή είναι και η θέση τέτοια, που περιμένει να δείξει πράγματα, ενώ τώρα ο Ίγκασον πόσο. Εμένα μου βγάζει μια σιγουριά ο Πορτογάλος, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, από την πρώτη στιγμή που τον είδα και με τα στοιχεία του από όσα είδα, μου βγάζει μια σιγουριά. Δηλαδή, έχω το feeling ότι ο συγκεκριμένος και θα βοηθήσει άμεσα και θα δώσει πράγματα που λείπουν. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τον δούμε. Πέντρο Ενρίκε φυσικά που τον αγαπάει πολύ και ο κόσμος. Και έχει έτσι αδυναμίες πολλές. Έχουμε αρκετά καινούργια πρόσωπα να δούμε σήμερα. Και σε κάθε περίπτωση κόντρα σε έναν αντίπολο που όπως και να το κάνουμε, παιδιά, χαμηλά στη βαθμολογία είναι γιατί η παραμονή του παίζει. Έχει θέματα διάφορα εξαγωνιστικά. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα ο Πανιώνιος θα σκιστεί και τόσο πολύ στον κύπελο. Προφανώς και θα τα δώσει όλα για να πάρει την νίκη σήμερα. Τέλος πάντων να διεκδικήσει την πρόκριση. Αλλά νομίζω ότι για αυτό άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του και δεν έχει τις επιλογές του ΠΑΟΚ. Ο Ενρίκε μου βγάζει κάτι τελευταία, ότι έχει έρθει με άλλο μυαλό, κάπως, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, βγάζει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ το καλοκαίρι, ας πούμε. Mm-hmm. Σαν να καταλαβαίνει και αυτός ότι ουσιαστικά είναι η τελευταία του ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Σωστά.
Πλέον δηλαδή, όταν έχει πάει δύο φορέ για δανεισμό, κάπου λες ότι πρέπει να δείξω κι εγώ ή θα μείνω ή θα φύγω. Ναι. Δηλαδή, πώς δηλαδή, το καλοκαίρι είναι αυτό. Ναι, πώς θα είναι ο Φακούντο Περέιρα. Ναι. Δεν μπορείς μετά, το τραβάς πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να αφήσεις τρεις φορές δανεικό, ας πούμε, και πάλι του χρόνου. Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι το καταλαβαίνει λίγο κι αυτός. Επίσης, εντάξει, βλέπει κι αυτός και το ξέρει πολύ καλά ότι ο ανταγωνισμός έχει ανέβει, ότι η ομάδα πάει καλά, ότι όλοι είναι καλά. Και νομίζω ότι έχει λίγο έρθει αλλαγμένος. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο Ενρίκε ήταν τώρα δύο εβδομάδες που είναι εδώ, ο Ενρίκε του καλοκαιριού, mm-hmm. και με βάση αυτά που μας έχουν πει και ο Στέργιος και ο Σταύρος που ήταν και στην προετοιμασία. Ο Λουτσέσκου δεν υπήρχε περίπτωση να τον πάρει σε αποστολή. Ναι. Ακόμα και στο ΆΚΑ την Κυριακή. Mm-hmm. Γιατί το καλοκαίρι ο Ενρίκε ήταν πιο πολύ εκνεύριζε, ας πούμε, τον Λουτσέσκου με αυτά που έκανε, παρά τον έκανε λίγο να θεωρεί ότι μπορεί και να πάρει κάποια ευκαιρία. Ναι. Ναι. Και επειδή, εντάξει, τώρα όπως και να έχει, ναι, σίγουρα σήμερα θα γίνει πολλές αλλαγές, ήθελε ο Λουτσέσκου να έχει παίκτες, αλλά αν ο Ενρίκε δεν ήταν έτοιμος να παίξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ούτε στην αποστολή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω και από αυτό φαίνεται ότι έχει έρθει κάπως διαφορετικά εδώ, μακάρι, να... και τακτικά λίγο να κουμπώσει αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου και να αποδώσει σιγά σιγά. Αλλά νομίζω ότι αυτό, κυρίως το γεγονός ότι το καλοκαίρι θα κριθεί νομίζω για τελευταία φορά, mm-hmm. τον κάνει λίγο να σκέφτεται αλλιώς. Okay, θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε όλους σήμερα, να παίζουν για πρώτη φορά όλους μαζί, έτσι. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λίγο μία ανεκτικότητα, να το πω. Γιατί ξέρεις, όταν παίζουν όλοι μαζί πρώτη φορά, είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα με τον Πανιόνιο να δούμε πώς είναι και οι καινούργοι. Και ό,τι και να γίνει, βιαστικά συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν. Είτε αν ο Ίγκασον μπει και δαγκώνει τους πάντες και κάνει ένα σούπερ παιχνίδι, δεν μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα. Είτε άμα μπει και ψάχνει ακόμα τα πατήματά του. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Πρώτη φορά θα τους δούμε, πρώτη φορά θα παίξουν όλοι μαζί. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε και να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τους υπόλοιπους. Α, στις 5 είναι το Λαμπία Ολυμπιακός. 5 ώρα. 5 είναι το Λαμπία Ολυμπιακός και 7 ναι, ο ΠΑΟΚ. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Ωραία. Μετά. Λοιπόν, αγάπη, πάμε λίγο χορηγούς. Ωραία. Και επιστρέφουμε μετά να πάμε λίγο στο μπάσκετ και μετά θα πάμε στο Σταύρο. Για να πάρουμε και το δικό του το σχόλιο. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε πρώτη ώρα. Αγάπη Γαβριλίδου. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό. Η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171, στον πρώτο όροφο. Αν θέλεις το μπάνιο σου να αναβαθμιστεί, αλλά να γίνει και πιο λειτουργικό και εντυπωσιακό και για σένα, η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς κατάλληλους ανθρώπους, αναδομό.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μαζί μας είναι και η Stichman.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Και πέρα από τις επιλογές που υπάρχουν για τους αγώνες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε τένις που τελευταία λίγο το τιμήσαμε και γενικά σε όλα τα αθλήματα, στο Stichman.gr υπάρχει και live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα με ρουλέτα και blackjack για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης όπου και αν είσαι. Εκεί είναι και το καζίνο μαζί σου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και στα ντουμπάς και να κάνουμε και μια συνομιλία που έχουμε ετοιμάσει με έναν παίχτη που είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο καιρό, καθώς και το μπάσκετ μπαίνει σε μια διαδικασία αγώνων που κρίνουν πράγματα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε πάω 24 στο Λίμπερα 107,4 και τώρα είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε σε λιγάκι, mm-hmm. σε δευτερόλεπτα, mm-hmm. τον καλεσμένο μας. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μία εισαγωγή. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε έναν Ιανουάριο και ένα Φεβρουάριο πολύ απαιτητικό, με πολλά παιχνίδια, που έπρεπε να κερδίσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το έκανε στα περισσότερα, δηλαδή τα λεφτά τα χάσε από τον Προμηθέα και χθες το βράδυ από την Τενερίφη. Τον τελευταίο καιρό ο άνθρωπος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι. Είναι παίχτης ο οποίος έχει κάνει το step up. Φυσικά έχει βγει μπροστά και μαζί με τον Γκος είναι οι δύο ουσιαστικά που αποτελούν τους ηγέτες του ΠΑΟΚ. Μπορεί ο συγκεκριμένος να άργησε λίγο, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση. Και μιλάω για τον Will Hatcher, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Will, hello from Liberal Radio Station. Hello. How you doing, man? How are you? Everything's okay. What about you? I'm doing well. I'm just hanging out at home with my family. With your family, eh? Yes. Okay. The first question is about your feeling about yesterday's game against Tenerife.
and the qualification of the team as the fourth of the group. And the game against Tenerife, I think it's something special for you because you played against another Flintstone, Thad McFadden. Yeah. First of all, I mean, the game yesterday was pretty tough. Tenerife is a really, really good team. You know, they're at the top, amongst the top teams in the ACB in the Spanish League, which is one of the top teams in Europe. And, they have a full roster with many, many quality players, and they're a team that you can't make a lot of mistakes against because they'll make you pay. Mm-hmm. They'll punish you for your mistakes. So, we had a few mistakes yesterday. Obviously, we played without one of our main guys, Phil Goss. So that hurt us a little bit. But mm-hmm. I think we showed, we competed. We showed that we wanted to win. But obviously, in the back of, I think, some guys' mind, we had the qualification all already set. So that gave us a little bit of took a little pressure off of us. So, but like I said, the game was tough, but hey, we're happy and proud to qualify to the top 16 of the Champions League. Mm-hmm. Okay, just a minute to translate. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση ήταν για το δικό του συνέστημα μετά το χθεσινό παιχνίδι με την Τενερίφη, την πρόκριση του ΠΑΟΚ ως τέταρτος στον όμιλο. Μας είπε ότι ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι από τις κορυφές στην Ισπανία και από τις κορυφές στο Basketball Champions League. Έχει ένα γεμάτο ρόστερ ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι τιμωρούν τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια λάθη χθες. Είχε την απουσία ενός πολύ σημαντικού παίχτη όπως ο Γκος. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα ήταν ανταγωνιστική, όπως είπε. Πάλεψε πολύ για την νίκη, αλλά ίσως να έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι δεν νιώθαμε, όπως είπε, τόσο μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί είχαμε εξασφαλίσει την πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Will, what about your friend, McFadden? Yeah, that, 20 points, 20 points for you yesterday, Thad only two. Yeah. Well, that is recently coming back from injury. He was mm-hmm. he was sidelined for about a month, a little bit over a month. So, mm-hmm. He's still trying to get back into the flow of mm-hmm. the game and find his rhythm again. But me and Thad, we go way back. We grew up together. I've been knowing Thad since our teenage years. Since we were really, really young in Flint, Michigan, we've played against each other and played with each other in the summer times for many years. So, it's always good to see him. We talked for a while. We got a chance to catch up, and we're just happy for each other to be competing at a high level in mm-hmm. Europe and playing professionally. It's something that me and him both dreamed of, as kids growing up in Flint, Michigan. Okay. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Χάτσερ με τον Μακφάντεν είναι από την ίδια πόλη, από το Flint του Michigan, έχουν μια εξαιρετική σχέση, γιατί είναι και κοντά στην ίδια ηλικία. Χθες ήταν ξανά αντίπαλοι και όπως είπε ο Μακφάντεν, τώρα επέστρεψε με τραυματισμό, ήταν περίπου ένα μήνα εκτός. Όντως ο Μακφάντεν είχε επιστρέψει πριν από λίγο καιρό. Είμαστε από τα εφηβικά μας χρόνια μαζί, έχουμε παίξει μαζί, έχουμε παίξει εναντίον ενός, και τα καλοκαίρια παίζουμε ένας εναντίον του άλλου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη και σίγουρα είναι πολύ χαρούμενος και για τον ίδιο και για τον Μακφάντεν, δύο παιδιά από το Φλιντ του Μίσιγκαν, όπως είπε, που παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Will, I think that you're having your best shape of the season in this last month. Mm-hmm. And my question is, if you're going to step up in the next games, and especially, in the next game in the Cup semifinal. Mm-hmm. Yeah, definitely since the new year has changed, since we started 2019, I've been feeling pretty good. I've been feeling confident. I've been working, a little bit extra on some parts of my game. And I'm definitely, playing pretty well in this last 4 or 5 weeks. So, I'm happy, to be able to be my best self for my team. I think, that gives us a good chance to win on any night. And I'm definitely focused, on the next game. That's the only game that I have in my mind right now. Not
not the Champions League playoffs, not not any other Greek League game. You know, this is a big game, and it deserves all our focus and all of our attention. So, you know, I'm going to do my best in whatever I have to do on and off the court to be ready, you know, to play at the highest level for myself in the Cup semifinal. So I'm sure my teammates are going to do the same. We all understand how big this game is and what it means to our club to try to advance to the Cup final. So, you know, we're gonna give it our all. We're gonna give it our total focus and our total concentration. Mm-hmm. Okay. Η ερώτηση λοιπόν ήταν για τον Will. Επειδή τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα, είναι στην καλύτερη φάση της σεζόν του με τον ΠΑΟΚ. Αν θα συνεχίσει έτσι, αν θα συνεχίσει να κάνει το step up, να βγαίνει μπροστά για την ομάδα και στα επόμενα παιχνίδια και ειδικά στο επόμενο, το αμέσως επόμενο που είναι με την Κίμη στον ημιτελικό του κυπέλλου, μας είπε ότι σίγουρα με την έλευση του 2019 παίζω καλύτερα, νιώθω πολύ καλά, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όπως είπε, δουλεύω και κάνω και αρκετή έξτρα δουλειά. Έπαιξα πολύ καλά στις τελευταίες εβδομάδες. Είμαι καλύτερος για την ομάδα. Βγάζω το καλύτερο με αυτό για την ομάδα, όπως είπε. Και πηγαίνοντας στο επόμενο παιχνίδι, είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του. Ούτε την συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε το Champions League στο μυαλό του. Και του Χάτζερ και όλων των παιχτών μέσα στην ομάδα είναι σε αυτό το παιχνίδι με την Κίμη. Είπε ότι θα δώσω τα πάντα, το καλύτερο με αυτό, για να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση στο τελικό. Όλοι μέσα στην ομάδα έχουμε καταλάβει τι σημαίνει για το σύλλογο αυτό το παιχνίδι, και θα δώσουμε πραγματικά τον καλύτερό μας εαυτό για να πάρουμε την νίκη την Τετάρτη. Will, you know that when the conversation about Cup semifinal is going, μάλλον, let me make the question again. When the conversation is about Cup semifinal, most of the PAOK fans remember the match against Faros. And I want your comment about this, because it was 3 years ago. Now it's another match, another situation. Yeah, I mean, that's understandable. You know, I guess that was the last time, you know, we were in the Cup semifinal, I think. And, you know, it didn't go our way. It was one of our you know, worst performances that season. And I know a lot of guys, including myself, you know, took it hard because, you know, we understood how serious the game was. But it definitely wasn't easy, you know, going to Faroes and playing in in their environment. Gym was full. And, you know, they had many, many first division players that were experienced. So that game hurts. You know, I still think about that game a lot, you know, mm-hmm. to this day. Mm-hmm. So for me to have a chance to play in the Cup semifinal again and change the thoughts of our fans, and you know, that's something special to me, and it makes me want to focus even more. Mm-hmm. Η ερώτηση λοιπόν στον Will ήταν, όταν μιλάμε για ημιτελικό κυπέλλου και για μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει την προηγούμενη φορά που ήταν εκεί, στο παιχνίδι με τον Φάρο, και μας είπε ότι δεν ήμασταν όπως έπρεπε σε εκείνο το παιχνίδι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν εμφανιστήκαμε όπως θα έπρεπε. Δεν ήταν εύκολο να παίξουμε σε εκείνη την έδρα, ήταν γεμάτο γήπεδο. Ο Φάρος τότε είχε μια ομάδα καλή με έμπειρους παίχτες, αλλά και στο δικό μου το μυαλό έχει μείνει αυτό το παιχνίδι. Το σκέφτομαι κάθε φορά όταν σκέφτομαι ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι όπως είναι αυτό που έρχεται, και είμαι πολύ πολύ έτσι συγκεντρωμένος σε αυτό που έχω να κάνω τώρα στο μάτς με την Κίμη, προκειμένου να μην ξαναέχουμε ένα τέτοιο σκηνικό όπως έγινε με τον Φάρο. Will, I know that you have your relatives here, your family. It's something like a big help for you in this time of the season. Yeah, kind of. I mean, I've looked forward to them coming since the beginning of the year. I've known that they were coming in February. This is their third season in a row coming mm-hmm. all together. My mom, my dad, my brother and sister. They came to visit me in Serbia, in Belgrade, mm-hmm. when I was at Partizan. They also came last year when I was in Italy in Sassari. So
You know, they've made it like an annual trip for them to all come over and visit me during the season. And, you know, I'm happy that I'm always excited and happy when they come. You know, it gives me some comfort, some relaxation, you know, just to hang out with my family and you know, feel like I'm back at home and just be normal, do normal things, eat together as a family and just spend time together. So, and it's also special to me that I get a chance to play basketball, you know, around the world, and I get a chance to help my family travel and see so many different places around the world. So that's one thing that I'm most happy about. Okay. Αυτές τις μέρες είναι εδώ η οικογένεια του Χάτσερ. Έχει 7 συγγενείς εδώ, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον αδερφό του, την αδερφή του και άλλους ανθρώπους από την οικογένειά του. Ήταν και χθες στο γήπεδο. Το ρωτήσαμε αν αυτό είναι μια βοήθεια για αυτόν σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται η σεζόν. Όπως είπε, είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουν αυτή την εποχή, το Φεβρουάριο. Με είχαν επισκεφθεί και όταν ήμουν στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και πέρσι στην Ιταλία με τη Σάσαρ. Είναι κάτι σαν ένα προγραμματισμένο ταξίδι κάθε χρόνο το Φεβρουάριο. Σίγουρα για μένα είναι έτσι αρκετά καλό και χαλαρωτικό να είμαι μαζί. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι, στο σπίτι μου. Και σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα που παίζοντας μπάσκετ σε διάφορες χώρες και εγώ και η οικογένειά μου έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε καινούργια πράγματα. Will, how do you see the condition of the team after the changes in the roster, the big number of matches in January and, you know, ahead of the game against Kimi? Right now, I mean, we have all, you know, the tools, you know, and all the pieces that we need to compete and to win games. You know, we definitely had some players, some really good players leave, and Yannick Moreira and Giannis Antetokounmpo. You know, two really good players who helped us out a lot during the season. And you know, it was unfortunate that we had to see them go, but I still like our team. I still like our roster. We still have pieces. We have pretty much everything that we need to win. But you know, every night we have to play to our limits. We have to play, you know, some of the best basketball and as hard and as concentrated as we can. I think that's the main thing that gives us a chance to win. If we can play hard and we can stay healthy and we're focused for the whole game, you know, we usually always have a good result. So, you know, going into the Kimi game, you know, everybody understands, you know, the how big the game is. Everybody understands that, you know, it's going to take our full concentration and focus, because anytime playing on the road in a game like this is tough. It would be different, I think, if we played at home, but, you know, for us to play on the road and try to make it to the cup final is going to be difficult. So we're going to have one of our best performances. Even though Kimi isn't one of the top teams in the Greek league, they'll be ready for this game for sure. You know, mm-hmm. their coach and their team will be extremely ready for this game. And we understand that, you know, it's going to be a hard-fought battle. So we're looking forward to going to Kimi and trying to put together our best game and trying to reach the cup final. Η ερώτηση ήταν για το πώς βλέπει την κατάσταση της ομάδας μετά τις αλλαγές στο ρόστερ, έναν πολύ γεμάτο μήνα όπως τον Ιανουάριο με πολλά παιχνίδια και ταξίδια και φυσικά πριν το μάτς με την Κίμη. Είπε ότι έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και όλα τα κομμάτια για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Σίγουρα μας έφυγαν δύο πολύ καλοί παίχτες όπως ήταν ο Μορέιρα και ο Αθηναίου, οι οποίοι μας βοηθούσαν, αλλά όπως είπε, εμένα μου αρέσει η ομάδα ακόμα. Έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίζουμε στα όρια μας σε κάθε παιχνίδι, γιατί έτσι μπορούμε, έτσι μπορούμε να διεκδικούμε τις νίκες και μόνο αν είμαστε συγκεντρωμένοι. Έχουμε αντιληφθεί όλοι και έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας με την Κίμη. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι που ξέρουμε, έχουμε την εμπειρία και από το παιχνίδι του Πρωταθλήματος, όλα αυτά τα μάτς τα εκτός έδρας είναι δύσκολα. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να είμαστε έτοιμοι για μια μάχη και να διεκδικήσουμε την νίκη στο τέλος και την παρουσία μας στον τελικό του κυπέλου. Will, I think it's the last question. And after your family here in Thessaloniki, are we going to see a friend of you like Draymond Green? I think it's difficult. You know, I'll probably be a little difficult. You know, the Warriors usually play until June, till mid-June. They usually play until the NBA Finals, so
You know, it'll be hard, probably hard for him to get over here. I know he did come to Greece last summer while he was traveling. He went to many, many different cities in Europe. But I know he did go to Greece. I'm not sure if he went to Mykonos or Santorini. But Draymond, you know, me and Draymond have been friends since his first year at Michigan State in college. And, you know, we've held a friendship, a pretty cool friendship over the years. And last year, as soon as I got home from Italy, you know, I flew out to Houston to watch the Golden State play Houston in the playoffs. So, you know, I usually get a chance to see him every summer. You know, it would have been nice to get him Thessaloniki to come see a game. I'm sure he would have loved that. But like I told you, the Warriors usually always go to the finals, or at least the conference finals. So, you know, that's a little late in the summer for him. And if Antonio Davis going to L.A., are they going to be in the finals again? If he went to L.A., I think they have a chance maybe to make the final, maybe next year. I think they still need a few more pieces, just him and LeBron. I'm not sure if that's enough to beat the Warriors. I think they need a couple more pieces. But I agree with you. We'll see. We'll see. I just hope the Lakers don't give up the whole entire team for Anthony Davis. Yes, yes. Okay. Well, thank you very much. Thanks for the conversation. No problem. Good afternoon. All right, appreciate it. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Will Hatcher. Τελευταία ερώτηση ήταν... Ο Hatcher έχει μια τρομερή σχέση με τον Draymond Green, τον Golden State Warriors, και αυτό από την παρουσία του στο Michigan τότε που ήταν μαζί στο κολέγιο. Το ρωτήσαμε αν πρόκειται να το δούμε και αυτόν εδώ, όπως η οικογένειά του. Μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί οι Warriors παίζουν κάθε χρόνο μέχρι τον Ιούνιο στους τελικούς. Είχε έρθει πέρσι στην Ελλάδα, μας είπε ο Green. Διακοπές νομίζω στον Σαντορίνη και στη Μύκονο νομίζω είχε έρθει. Τέλος πάντων. Είμαστε φίλοι από το πρώτο έτος στο Michigan State. Πέρσι, μάλιστα, μετά το τέλος της παρουσίας μου στην Ιταλία και τη Σάσαρη. Είχα δει το παιχνίδι των play-off με τους Houston Rockets. Θα ήταν ωραίο να έρθει εδώ. Νομίζω θα του άρεσε πολύ, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί εδώ και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Ρωτήσαμε στο τέλος και αν μπορούν να τον ανταγωνιστούν οι Lakers του LeBron και του Antonio Davis αν πάει εκεί. Μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολο για τώρα. Αν πάει ο Antonio Davis στους Lakers, μπορεί να έχει την ευκαιρία του χρόνου να ανταγωνιστούν τους Warriors. Λοιπόν, αυτά από τον Will Hatcher. Πολύ ωραίο εσύ. Σας απόλαυσα. Τα εξηγεί ωραία. Και απαντάει σε όλα και μιλάει. Ναι, τα αναλύει. Είναι ωραίο. Δεν κολλάει. Ναι, τα εξηγεί ωραία. Το καλό είναι ότι έχει βρει ρυθμό σε ένα πολύ σημαντικό σημείο τη σεζόν και μακάρι να συνεχίσει να το κάνει, ειδικά την άλλη εβδομάδα. Και με την Κίμη και αν όλα πάνε καλά εκεί και στον τελικό. Γιατί και αυτό και ο Γκος είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τον ΠΑΟΚ. Χθες ο Hatcher έπαιξε για τον Γκος, είχε 20 πόντους, είχε 6 assist. Απλά δεν έφτανε. Από τη στιγμή που την Τενερίφη ήταν καλά και παρότι δεν είχε κάποιο έτσι μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο για να κερδίσει, γιατί ήταν πρώτη όπως και να είναι, αλλά το παιχνίδι το απεξή και καλά έκανε, ήταν πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να την κερδίσει. Το βλέπεις, εδώ έχει μείνει ο φάρος. Δεν το ξεχνάει. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα παιδιόλα που είναι στο ρόστερ δεν έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν πολλούς τίτλους. Δηλαδή, ναι. Ο Γκος ακόμα και όταν ήταν στην Ιταλία. Που έπαιξε και στη Βενέτσια και στην πίτρου του Ρώμα στα καλά τη, δεν κατάφερε να πάει τελικούς και να πάρει τίτλους. Ναι, δηλαδή. Και βάλε φυσικά και διάφορα και τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν την. Δηλαδή ο Λίνος, ο Μαργαρίτης, ο Ζάρας, ο Σχίζας, ο Σταύρος, ο Τσόχλας. Είναι παιδιά που δεν παίζουν τελικούς κάθε χρόνο και. Okay, πάμε να παίξουμε ένα τελικό, δεν είναι τίποτα. Έτσι, και για όλους είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο. Έτσι, ναι. Και επειδή κιόλας ο Hatcher είναι στα 34. Προς 35. Ο Γκος 35 προς 36. Ο Μαργαρίτης το ίδιο. Δηλαδή είναι παίχτες που το μπάσκετ σιγά σιγά τελειώνει για αυτούς, έτσι. Και έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο. Okay, θα το δούμε. Το θέμα είναι να είναι αυτοί που πρέπει στο μάτς της Τετάρτης από τη φάση και μετά να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσουν στο τελικό. Ποιους έχουμε δεύτερη ώρα μαζί μας, αγάπη Γαβριλίδου. Μαζί μας Νίκο Μοσκοφίδη είναι τα Alter Ego. Μάλιστα. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάδε. Κάναν άνθρωπο μέχρι και το χρήσιμο τζαρτίδι. Μόνο αυτό έχω να πω. Ναι, δηλαδή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι αποτελεί. Καθήλωση κόσμο. Δηλαδή τιμή για τα Alter Ego, ειλικρινά. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, υπάρχουν και ανδρικά κοστούμια, γαμπριάτικα, για να ξεχωρίσετε και την ημέρα του γάμου σας, αλλά και σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Όλα τα βρίσκεται εκεί. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε ιντερνετικά.
και να δείτε ό,τι υπάρχει. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nak.gr με δωρεάν αποστολή και άλλαγη σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos. Υπάρχουν πολλά στόκ στην πόλη και υπάρχει και στο Αλευθέρω Βενιζέλο κατάστημα. Αν ταξιδεύετε, είναι ευκαιρία να περάσετε από εκεί. Θεϊκόμψη το πωλείο. Είναι και η ώρα τέτοια, βολεύει σιγά σιγά. Αγγελάκη 10 στο κέντρο της πόλης είναι, κοντά στα πανεπιστήμια, βολεύει και το σημείο, βολεύει και η ώρα και για delivery από τις 12.30 μέχρι και τις 2 το ξημερώματα. Το νούμερο είναι 2310-221-321 και εξυπηρετεί και ανατολικά έως και την Τούμπα και δυτικά μέχρι και το σταθμό των τρένων. Οπότε πάρτε ένα τηλέφωνο, είναι πάρα πολλές επιλογές, από ποιοτικά κρεατικά, πολύ προσεγμένα. Φαγητό για όλη την οικογένεια, σε μερίδες, ορεκτικά, σαλάτες, τα πάντα όλα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Σταυροκόλκα. Πιθανολογώ πως να ήρθε η ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24. Εναλλακτικό σήμερα, δεν ακούτε ούτε Σταύρο ούτε Στέριο. Ακούτε αγάπη, φυσικά εννοείται. Εντάξει. Και ακούτε και ένα εδώ πέρα έτσι που ήρθε περαστικό. Θα μπε αγόρι να κάνει μια εκπομπή δύο ώρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Κάναμε μια πρώτη. Έτσι, πιο νωρίς, μια εισαγωγή στα σημερινά και γενικότερα στα ποδοσφαιρικά. Είπαμε κάποια πράγματα. Τώρα φυσικά έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα. Λέγεται Σταύρος Κόλκας, είναι στην Αθήνα και θα τον ακούσετε και αργότερα φυσικά στη μετάδοση του αγώνα. Σταύρο, τι γίνεται? Τι να γίνεται, Νίκο, τι μας φάξε αυτό με την Ερήφη, τι έγινε? Λίγο, είχε λίγο. Σε παιχνίδια αδιάφορο για τους Ισπανούς, δεν ξέρω. Αυτή η διευθυντή αυτό το μπασκετικό είναι πραγματικά. Ούτε για εκάστη. Τον ένα τον έχω σταμπαρισμένο, είναι Ιταλός, λέγεται Μπαλντίνι. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει σφυρίξει τον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια και να μην τον έχει ξεσκίσει. Γιατί έτσι και Ιταλός? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τώρα μην εκφραστούμε με μια εβδομάδα που πρέπει το επίπεδο να είναι υψηλό, γιατί παίζει το ολόκληρο το πρωτάθλημα. Μην εκφραστούμε για τον κύριο Μπαλντίνι. Τι γίνεται, Σταύρο? Τι να γίνει, βροχερή η Αθήνα. Και εκεί. Εδώ είναι μουντίλα, δηλαδή έχω να δω την Αθήνα τόσο μουντί χρόνια. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, Σταύρο. Κοίτα, οι μετεωρολόγοι δίνουν ότι 3 με 7 θα γίνει το πετρόλαιο γάμος. Α, ναι, ωραία, επιτυχία. Ναι, ναι. Αλλά επειδή οι μετεωρολόγοι είναι λίγο ξύνονται εκεί που στο γραφείο και λένε τι να πούμε, αυτό. Α, όχι, από προχθές το λένε, κάτι για καταιγίδες έλεγαν. Για καταιγίδες. Άμα ρίξει καταιγίδα 3 με 7, θα είναι για αγώνα πόλο. Πού να γίνει και το παιχνίδι μετά στη Νέα Σμύρνη? Βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, θα τσουλάει μπάλα. Θα γίνει αύριο, δεν είναι. Σωστά. Ναι, όχι, ας γίνει. Για αύριο θα βρέχει πολύ, έχω μάθει. Εγώ έχω μιλήσει, βέβαια. Ναι, δεν είναι να καθόμαστε μια μέρα, ήδη το έχουμε τεντώσει λίγο. Και ουσιαστικά θα δούμε τώρα κατά πόσο θα επηρεάσει το παιχνίδι, και οι καιρικές συνθήκες, επί της ουσίας αυτό που ψάχνουμε να δούμε είναι ο ΠΑΟΚ να έχει μια έξυπνη προσέγγιση χωρίς να έχει ούτε μισό βασικό του παίχτη στη σημερινή αναμέτρηση. Θα είναι δηλαδή το σχήμα με τη μικρότερη συνοχή που έχει εμφανιστεί φέτος σε παιχνίδι, μια πολιτική που ακολουθεί και ο Ολυμπιακός, βέβαια, μιας και την Κυριακή παίζουν οι δύο ομάδες όλη τη σεζόν. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ να είναι, βέβαια, να έχει το προβάδισμα, να έχει και το άλλο αποτέλεσμα, να είναι δηλαδή με άσοχη να έχει κάνει τη δουλειά του. Ο Ολυμπιακός παίζει για ένα αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι οριακό και για τους δύο. Άρα είναι λογικό σε έναν βαθμό να περάσουν σε δεύτερη μοίρα εντελώς τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών απέναντι σε πιο αδύναμες ομάδες. Γιατί έχουν την ευκαιρία, τον επαναληπτικό, να αντιστρέψουν αν κάτι στραβώσει σήμερα. Και για τους δύο. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι να υποτιμάς κανένα παιχνίδι, αλλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου, επειδή όταν κρίνω κάποιος πρέπει να κρίνω με το τι θα έκανα κι εγώ μπορεί να πήγαινα την ΚΑΠΑ 20 σήμερα να παίξει. Ναι, δεν έχεις μυαλό για τίποτα άλλο, πραγματικά. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχω μυαλό για τίποτα άλλο. Μα είναι όλοι έτσι, είναι πραγματικά. Δηλαδή, ναι. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Ναι, γι' αυτό παίζουν και οι παίχτες που έχουν ένα κίνητρο να δώσουν και να δείξουν κάτι. Αυτό. Ναι. Λέγαμε εμείς πριν λίγο για τις ενδεκάδες, είπαμε τι περιμένουμε δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι θα παίξουν παίκτες που όλοι έχουν να δείξουν κάτι. Δηλαδή θα δούμε Γιαννούλη, θα δούμε Λίρατζι, θα δούμε τους Ολιβέρα και Ίγκασον.
Θα δούμε τους Βιντές και μάλλον στην κορυφή. Περιμένουμε Ενρίκε, κατά πάσα πιθανότητα, Πέλκα, Λεμιό. Όλοι είναι παίκτες που και μέχρι τώρα δεν έχουν μπορέσει να πάρουν 90 λεπτό και τέλος πάντων να ξεκινήσουν βασικοί. Και παίκτες που πρέπει να δείξουν πράγματα. Ναι, εννοείται. Κοίτα, είναι και η μοναδική άμυνα σε τέτοιες μορφής παιχνίδι και σε τέτοιο timing, εντάξει. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς. Δηλαδή, τι από το Μαουρίτσιο πες να παίξει σήμερα. Θα μου πει, εγώ μου παράταμε. Ναι. Να πούμε το Μάτος, βάλ τα πόδια σου, άστο. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ο Λίγας θα τα βάλει. Ναι. Ο Ίγκας θα τα βάλει. Όλοι. Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα μπορεί να τα βάλει. Σταύρο, έλεγα πριν στον Νίκο, έχω μια εντύπωση ότι του Ολιβέιρα ειδικά η σημερινή επιλογή ίσως έχει να κάνει και με το μάτι της Κυριακής. Εντάξει, κοίτα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ή όχι, αλλά μια επιλογή θα είναι, αν δείξει καλά. Ναι. Αλλά θα μου πεις τώρα σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο που περιμένουμε να δούμε τις δύο ομάδες. Αυτό τώρα είναι και το σημερινό. Τι να δείξει κάποιος και τι να κάνει. Ναι. Τι να δείξει κάποιος και τι να πει. Ναι, δεν πρέπει σίγουρα να δούμε αγωνιστικό χώρο. Από νωρίς δηλαδή. Ας ελπίσουμε να σταματήσει η βροχή, αλλά τα σύννεφα που βλέπω ούτε σε τρεις μέρες θα σταματήσει η βροχή. Ωραία. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή αισιόδοξο όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Μάλλον θα δούμε ένα παιχνίδι. Μπαμπού με κουμπουριές. Λέει και το γνωστό άσμα. Κοίτατε, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το αγωνιστικό, για το σημερινό δηλαδή. Δεν νομίζω, εντάξει. Νομίζω ότι για το σημερινό δεν έχουμε πολλά. Έχουμε μόνο να δούμε τι θα γίνει. Αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ είναι το Κυριακάτικο. Επικοινωνιακά είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλούς τόνους και ο Ολυμπιακός σηκώνει τους τόνους. Είναι κάτι το οποίο πάντα κάνει αυτός που αισθάνεται αδύναμος. Ναι. Παίζει στην Τούμπα, θα πρέπει να πάρει νίκη. Μας που είναι παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι σε ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ που όχι δεν έχει χάσει την τελευταία διαφωνία στην Τούμπα. Δεν έχει ούτε ισοπαλία σε αγώνα προβλήματος. Εντάξει. Είναι μόνο νίκες. Υπάρχει και διάβασα και λίγο το Μανώλη το Καβαθιώτη ότι πραγματικά δηλαδή απορώ γιατί δεν του παίρνουν την πένα επιτέλους. Να προτρέπει στο παραμικρό να γίνει μεγάλο κακό σου έχει κάνει αυτό, δεν την γράφουν οι εφημερίδες. Πρέπει να σου έχει χαλάσει την καθημερινότητα. Δεν μπορείς να εκπαιδεύεις στο κοινό και μια ομάδα και να λες οτιδήποτε και να συμβεί να φύγει αυτόματα η ομάδα. Δεν τρέπεστε λίγο. Θα κάνετε πέρσι. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν μπορεί, δηλαδή εντάξει τώρα. Μιλάμε για συχαμάρα. Δεν παλεύετε αυτό το πράγμα. Δεν παλεύετε. Και επιχειρηματολογία, ο Τσίπρας δίνει το ποτάμι στον Πάο. Καλά, εντάξει, αυτό λέγεται πέρσι. Λίγο. Δεν είναι. Ποιος Τσίπρας δίνει, που έχετε όλους τους δικαστές και αποφασίζουν ότι θέλετε. Ναι, το είδαμε πέρσι. Στην πράξη. Ναι, τον Παπούλη τώρα έχει πάθει παράκρουση, λέει όλη την ώρα βλακίες. Προκαλεί όλο τον κόσμο. Και τον αθώος. Τι αθώος. Όχι, δεν είναι ασκείτε δίωξη. Ναι. Δεν είπατε μεταξύ σας ότι όποιος προκαλεί θα τον φωνάζετε. Εμάς μας παίρνουν από γραφεία τους εγγυητές για να προσέχουμε τι λέμε. Αυτούς που είναι παράγοντες ομάδων δεν τους μαζεύει κανείς. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε θα σταματήσει να μιλάει. Κάτι θα κλείσει η φωνή του, οτιδήποτε. Κάτι, μια ίωση, κάτι τέλος πάντων. Πέρα από αυτά, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για, για τον Δέλτα Μη και το γεγονός ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Ο Δέλτα Μη, ρε. Τώρα προειδοποιούν ότι θα συλλάβουν τον Δέλτα Μη εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Τι να κάνει και το Δέλτα Μη, πόσο να περιμένει. Δέλτα Μη του λέει πόσο να περιμένω. Θα διαφύγω, θα φύγω στο εξωτερικό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι έκανε ένα σκάουτινγκ που είναι καλύτερα να μείνει. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να γυρίσει. Ναι. Θα γυρίσει, χτυπάει το καμπανάκι. Ναι. Λέει τώρα, επέλεξε εξωτικό προορισμό, κάτι που είναι καλοκαίρι 10 μήνες το χρόνο. Του αρέσει το βουνό, το κρύο κλίμα, είναι λάθος του σκι. Κοίτα, υπάρχει μια πληροφορία. Ότι τι. Γράφτηκε σήμερα το πρωί ότι είναι στη Ρωσία. Στη Ρωσία είναι. Δεν το λες και τουριστικό προορισμό. Ναι. Όπου και να πας στη Ρωσία, τουριστικό προορισμό δεν το λες. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, είναι αστειότητες. Εκεί το θέμα δεν κολλάει στην αστυνομία. Βέβαια κολλάει για ακόμη μια φορά στα γραφεία της. Του δικαστικού σώματος, κάποιος γραμματέας δεν έφερε το ένταλμα, κάποιος πρόεδρος έδωσε μια άλλη μια εντολή να καθυστερήσει. Εντάξει, δεν είναι κράτος αυτό, εδώ μιλάμε τώρα για μια αστειότητα. Μιλάμε για μια υπόθεση πάρα πολύ εύκολη να διαλευκανθεί, με βίντεο που καταγράφουν όλες τις κινήσεις. Άπειρα στοιχεία. Άπειρα στοιχεία, δηλαδή
Εντάξει τώρα, δεν είναι κράτος. Αυτό εδώ μιλάμε τώρα για καφενείο. Ναι. Καφενείο. Δηλαδή, πρώτα, δηλαδή και πραγματικά η κυβέρνηση δηλαδή, δεν ενοχλείται από αυτό που γίνεται στο δικαστικό. Δεν πρέπει να παρέμβει. Έχει να ασχοληθεί, φίλε, με το αν θα δώσει εισιτήρια ο Λεβαδιακός στον ξέρω εγώ και αν θα πάρει εισιτήρια για τον Αστέρα Τρίπολης η τάδε ομάδα και η Δίνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, παιδιά. Αυτό που γίνεται με το δικαστικό τόσα χρόνια τώρα φτάνει. Δηλαδή παραγγελιά αποφάσεις τώρα. Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Εντάξει, είπαμε. Η αδέκαση δικαιοσύνη, γελάει ο κόσμος. Έφυγε ο ένας του μου, θα φύγει ο του σου. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν ένα χωτό τσίλο, έτσι όπως πάει το πράγμα. Ναι, χτυπήθηκε μόνος του. Χτυπήθηκε μόνος του. Περίμενε τον εαυτό του κάτω από το σπίτι και τον χτύπησε βάλαψα για να του κόψει το... Σαν εκείνο το τραγούδι, το Τζομπάνα Ρέι, που μου το είχα πει. Άμα τα ακούσετε, αυτό θα γίνει στο τέλος. Τι ωραία πράγματα. Δεν είναι, εντάξει, γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλιο. Κανονικά, ναι, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλούν παιδιά σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την χώρα. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε κοπρόσκυλα. Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν παιδιά. Τι, ό,τι και να πεις είναι λίγο τώρα. Κανονικά οι εκφράσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε θα ήταν πολύ πιο ακραίες. Αλλά έχουμε υποσχεθεί ότι είμαστε κύριοι μέχρι την Κυριακή. Θα το δούμε πώς θα πάει μέχρι τότε. Διαιτητές μπορεί να έχει σήμερα, όχι. Όχι, αύριο νομίζω. Αύριο. Νομίζω ότι όσο έχει παιχνίδια κυπέλλου δεν ανακοινώνεται διαιτητές. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με το επίπεδο των επιλογών. Αλλά εγώ δεν ξέρω γιατί τον Περέιρα τον πληρώνει από 30.000 το μήνα. Αν δεν είναι σε θέση από μόνος του να βρει έναν τόπο διαιτητή για να στηρίξει το πιο χρήσιμο παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας του Δήμου Ποδοσφαίρου. Ναι, αυτό. Μην βρουν κάποιον πάλι που έπαιξε τέταρτος στο χι-μάτς του Europa League, ας πούμε, όπως ήταν ο Δανός. Ο Δανός ήταν κακός διαιτητής. Ήταν αστείος διαιτητής. Εντάξει. Δεν εξετάζουμε ποιον αδίκησε και ποιον ευνόησε. Όχι, ήταν κακός. Γιατί άμα το αναλύσουμε τώρα δεν θα βγάλουμε άκρη. Ξέρουμε καλά τι έκανε. Απλά μιλάμε για αστεία περίπτωση διαιτητή. Να βρουν ένα νορμάλ, έναν από το πάνω ράφι. Είναι το ματς της χρονιάς, δηλαδή ανήκει. Μπορμπαλάν, ρε. Μπορμπαλάν. Τέτοιο διαιτητή. Αυτό είναι στη σύνταξη. Ναι, ναι, τέτοιο επίπεδο, αυτό θέλω να πω. Τέτοιο διαιτητή. Τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχει στις επιλογές τους. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και να ρωτιέμαι το γιατί. Ακριβώς, αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή, αν όχι σε αυτό το ματς, σε ποιο. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Αυτά, Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα, από νωρίς εκεί στη Νέα Σμύρνη, να έχουμε και εικόνα για το γήπεδο, γιατί είναι ένα θέμα αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν θα κάτσω να κάνω τσουλίχρα στο γήπεδο για να σου πω. Ναι, Σταύρο, ενώ να έχεις εικόνα. Το κάνω εικόνα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να τη γιάγια. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Κόλκανε. Εγώ γι' αυτό γέλασα. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτό το ζήτημα σήμερα. Καλά έκανε και μας το μετέφερε ο απεσταλμένος. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά του απεσταλμένου. Έτσι, αυτό είναι. Εμείς καθόμαστε από εδώ από το στούντιο και λέμε α, το παιχνίδι και ο Ολιβέρ και τώρα και τα άλλα. Άμα βρέχει, ρε φίλε. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας καθόλου. Έτσι είναι. Και όντως περίμεναν καταιγίδες εκεί πέρα. Η Νέα Σμύρνη δεν είναι και κανένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Εντάξει. Όχι, αν βρέξει πολύ. Υπάρχει λίγο θέμα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πριν είχα κάπου. Το χάσα. Το έχω εδώ πέρα. Λίγο να δω αποστολή Πανιωνίου που έχει γράφει εδώ πέρα μια σελίδα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα τα δύο και το ένα είναι ο Μασούρας. Μεγάλη επιτυχία. Ο Μασούρας που τον πήρε ο Ολυμπιακός αρχές Δεκεμβρίου, τέλη Δεκεμβρίου ή μάλλον τέλη Ιανουαρίου τον γύρισε πίσω στον Πανιώνιο. Άλλος είναι. Α, μάλιστα, οκ. Α, της Λάρσας ο Μασούρας είναι, μάλιστα. Γιατί διάβαζα μέχρι τελευταία μέρα ότι μπορούσε να γυρίσει στον Πανιώνιο. Έπαιζε και εκείνο. Α, μάλιστα. Έπαιζε και εκείνο όμως. Μασούρας και Μαξίμοβιτς βλέπω εδώ είναι τα δύο καινούργια πρόσωπα στην αποστολή του Άκη Μάτζιου. Κότνικ Μανοήλοβιτς, Παπαγεωργίου Κούρντι Σαραμαντάς, Ντομίνγκες Μίκο, Σταυρόπουλος Κόρμπος Σουσόνης, Οικονομίδης Μανθάτης, Μακρύλος Τσιλούλης Σπυριντόνοβιτς, αυτός που ήταν να φύγει αλλά τελικά έμεινε, Καμαρά Ντουρμισάη, ο εν λόγω Μασούρας που λέγαμε και ο Μαξίμοβιτς είναι η αποστολή του Πανιωνίου για το σημερινό παιχνίδι. Νορμάλ είναι. Για προστολή του Πανιώνιου. Okay. Λοιπόν, θα τα δούμε. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση και εγώ πιο πριν και με δεκάδες και με pregame και όλα αυτά. Και αργότερα φυσικά και με το ρεπορτάζ πιο μετά. Αγάπη, τι είχαμε δεύτερη ώρα για πες. Τάκη Ζαχαρά, το προλαβαίνουμε να πάμε. Προλαβαίνεις, Αν κλείνουν τα εισιτήριά μας, προλαβαίνουμε. Αυτό, αν υπάρχουν εισιτήρια. Ναι. Κάνει μια προσπάθεια όμως. Ζω για σένα το show του Τάκη Ζαχαράτου που συνεχίζεται και μέσα στο Φεβρουάριο. Προλαβαίνετε ακόμα
να κλείσετε εισιτήριά σας από το καζίνο, από τα καταστήματα public και να πάτε να παρακολουθήσετε μια εξαιρετική παράσταση, πολύ γέλιο, έτσι πολύ ωραία σκηνικά και καταστάσεις από τον Τάκη Ζαχαράτο, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια παράσταση που συνεχίζεται για τρίτο μήνα στο θέατρο Βεργίνα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Alter Ego είναι μαζί μας, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται και πάρα πολλές επιλογές από σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι σχέδιο υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα Naxus, τα νέα κορυφαία που είστε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και άλλα και σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στα στόκ που υπάρχουν σε όλη την πόλη και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο, και υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάλιστα. Ο σύνδεσμος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών έχει μέσα στους τρεις υποψήφους για το καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή της Super League και τον Δημήτρη Λιμιό. Ναι. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών, ο ΨΑ, ψήφισε καλύτερο διαιτητή της περσινής σεζόν τον Κομίνη. Πότε βγήκε αυτό, σοβαρά. Αυτή μου. Ναι. Ή εκτός αν είναι μέσα στους υποψήφιους. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά, ρίφλε, και στους υποψήφιους να είναι. Πάλι σκάνδαλο είναι. Ποδοσφαιριστές, έτσι. Ωραία πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν αυτά, μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Αυτά από το εναλλακτικό ΠΑΟ 24 σήμερα. Αύριο κανονικά εδώ με πλήρες τιμή ελπίζω, έτσι, και με τον συνάδελφο που έχει τις διαταραχές να είναι κομπλέ. Έτσι, γιατί συμβαίνει αυτά, τι να κάνουμε, όλοι το έχουμε πάθει. Ναι. Okay, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή ανάλυσε το bypress.gr και τι άλλο ακολουθεί, αγάπη, πριν κλείσουμε. Είναι μαζί μας και ο Αβράμ. Άντε, μπράβο ρε αγάπη. Υπερτροφές απευθείας από τον Αμαζόνιο Νόνι, ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών, ροντιόλα ροζέα για ευτυχισμένες νύκτες, ζεόλιθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Στον Αβράμογλου θα βρείτε και το περίφημο προσαρμογόνο μανιτάρι γανόδερμα για δράση σε κυταρικό επίπεδο, πάρα πολλές επιλογές. Σε συνεργασία πάντα με διατροφολόγο, ειδολόγο και υγιεινολόγο. Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία Εμπορίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και αργότερα στις 7 η μετάδοση του αγώνα του Πανιούνιο ΠΑΟΚ από το Σταύρο Κόλκα.